στη θέση σας θα μπει ένας Παπαθανάσης τώρα. Έτσι, όνομα και πράγμα. Και θα τον εδούμε αμέσως τώρα. Κυρία Μπακριδάκη, ευχαριστώ θερμά. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον, καλημέρα σας. Φαρμακοποιός, είναι στην Ατολοκαρνανία και άμα θέλει ο Θεός θα φέρει και άλλα πράγματα. Γιατί όταν σχεδιάζουμε εμείς οι άνθρωποι, ο Θεός γελάει, χαμογελάει. Άρα λοιπόν πρώτα ο Θεός και μετά εμείς. 7:25 πρώτα λεπτά. Τι δίνει η περιφέρεια, κύριε Παθανάση? Τι εικόνα δίνει η περιφέρεια, τι περιμένει? Αυτή τη στιγμή υπάρχει αισιοδοξία, κύριε Αυτιά, στην περιφέρεια, μιας και το καλοκαιράκι μπήκε, είναι μια χρονιά. Έχουμε τουρισμό. Εκτός COVID. Να, πακτός, και επειδή και εγώ είμαι φαρμακοποιός, ναι. Υπάρχει τουρισμός, ανεβαίνει καθημερινά. Το επόμενο διάστημα θα είναι ένα καλό διάστημα. Ναι. Ευελπιστούμε ότι η τουριστική περίοδος θα είναι μακρύτερη φέτος, θα προχωρήσει και στο Σεπτέμβρη. Ήδη έχουν εξαγγελθεί και μέτρα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τον Σεπτέμβρη να δοθεί όθηση στο τουριστικό προϊόν και τον μήνα αυτό. Η Ατολοκαρνανία έχει φορέσει τα καλά της. Είχαμε μια πολύ θετική εξέλιξη για τον τόπο μας και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Προχθές, εδώ στην περιοχή της Βόνησας, όπου βρίσκομαι σήμερα, παραδόθηκε η παράκαμψη της αμφιλοχίας, ένα τεράστια σημασία αναπτυξιακό έργο, αλλά και ένα έργο οδικής ασφάλειας. Προστασίας της ζωής των πολιτών. Έτσι, έτσι. 17,5 χιλιόμετρα, 150 μέρες πριν τη συμβατική υποχρέωση που υπήρχε από τον εργολάβο για να παραδώσει το έργο, κάτι που νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά, μιας και έχω διατελέσει δήμαρχος, ποτέ δεν έχει συμβεί. Α, έχεις διατελέσει και δήμαρχος. Βέβαια, στην Άφακτο, κύριε Αυτιά. Τι λέει, γι' αυτό φτιάχτηκε η Άφακτο τόσο όμορφη? Τι λες τώρα? Αυτό είναι πραγματικότητα και μάλιστα έχουμε βάλει ένα σοβαρό λιθαράκι. Άκου τώρα. Η πόλη μας να ομορφαίνει και να αναπτύσσεται. Ήθελα να ολοκληρώσω ότι 150 μέρες νωρίτερα λοιπόν παραδόθηκε το κομμάτι από την Ιόνια Οδό ως το Δρυμό, δηλαδή 17 χιλιόμετρα. Μπράβο. Του αυτοκινητοδρόμου Ακτίου Αμβρακίας. Ένα έργο 160 εκατομμυρίων που θα δώσει τεράστια όθηση σε όλη αυτή την περιοχή. Το χαίρο, στα δυτικά παράλια της Ατολοκαρνανίας. Τώρα ζηλεύει ο Μπιλιώτης. Και γιατί περιμένει τον δρόμο της Κύμης. Αλλά κυρίως ανάπτυξη. Έτσι. Λοιπόν, άκου τώρα. Και θα ενισχύσει και τον πρωτογενή τομέα που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας του νομού μας. Μιας και είπες ότι διετέλεσες δήμαρχος στην Αύπακτο και ήσουν και καλός δήμαρχος. Ο δήμαρχος Μεσολογγίου, ο σημερινός, ήταν. Κάναμε διαλογή στο Προπό. Ξέρει ο Αλέξης Μητρόπουλος. Και τα χρόνια οι φοιτητές πηγαίναν κάθε Κυριακή και κάναμε διαλογή στο Προπό. Και ο σημερινός δήμαρχος Μεσολογγίου, ο φίλος μου ο Κώστας. Είναι και καλός σου φίλος και θα είναι και κοντά σου, ναι, σε κάθε βήμα. Είδατε, κύριε Παπαθανάση, τι δυσκολίες έχουμε. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες. 54 φωτιές. Αυτό δεν δικαιολογεί τίποτα, αλλά. Και ειδικά η αυτοδιοίκηση, κύριε Αυτιά, βρέθηκε και βρίσκεται πάντα κοντά στους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι της πυρκαγιάς η πρόληψη, μιας και έχω κάνει και μεταπτυχιακό πάνω στις φυσικές καταστροφές, στο περιβάλλον και στις κρίσεις. Και γι' αυτό είπε πολύ καλά ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Θα πρέπει όλοι να έχουμε υπευθυνότητα, οι πολίτες. Διότι από ένα ατύχημα μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά που δεν μαζεύεται. Ακριβώς. Το σημαντικό είναι την πρώτη στιγμή να είμαστε όλοι εκεί προκειμένου να μην ξεφεύγουν οι φωτιές. Είναι και σαν δήμαρχος το έχετε ζήσει. Και η τοπική αυτοδιοίκηση, αν μου επιτρέπετε, έγκαιρα να μαζεύει έτσι τα λοιπόν κυπέα, έτσι, τα ξερόχωρα, λοιπόν, οτιδήποτε υπάρχει έξω από τα οικόπεδα. Από την Ατολοκαρνανία, άντε και μετά από δήμαρχος, ό,τι άλλο φέρει η ζωή. Κοντά σου θα είμαστε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνονται έργα, γιατί ξέρετε, ένας τόπος αναπτύσσεται. Όταν γίνονται μεγάλα έργα, δημιουργούνται υποδομές. Ήταν παραμελημένη η Ατολοκαρνανία. Διαχρονικά. Λοιπόν, ηρεμία, Ευαγγέλη, θα τον φτιάξουμε τον δρόμο. Τι να φτιάξουμε? Να είστε καλά. Με έργα και ένα τελευταίο, επειδή είμαι και από το χώρο της υγείας, κύριε Αυτιά. Ευχαριστώ. Σημαντική βάση και στον χώρο της υγείας, στο νομό μας.